Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το 2024 αναμένεται να έχει το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ως τώρα, με τη λειψιδρία και την ξηρασία να απειλούν και τη χώρα μας. Την ίδια στιγμή καυτή είναι και η φορολογία για πολίτες αλλά και επιχειρηματίες, με την άνοδο των τιμών και την αύξηση των δαπανών να δυσκολεύουν την καθημερινότητα. Μια καθημερινότητα από γερισμένα επαγγέλματα όπως τα παραδοσιακά καφενεία εξελίσσεται σε δυσεπίλητο γρίφο, αφού στα μηνιαία έξοδα έρχεται να προσθεθεί και η μεγάλη φορολογική επιβάρυνση. Για πολλούς, μάλιστα, το ραβασάκι της εφορίας είναι τόσο βαρύ που σκέφτονται ακόμη και το λουκέτο. Δεκαετίες πριν, σε κάθε χωριό και κομμόπολη βρίσκονταν δύο ή και τρία παραδοσιακά καφενεία, δίνοντας ζωντάνια και αποτελώντας τον πόλο έλξης ντόπιων και επισκεπτών. Το καφενείο είναι αυτή η επαφή που έχουμε δύο ώρες το απόγευμα και μια ώρα το πρωί, που θα πιούμε τον καφέ μας, θα πάμε στη δουλειά μας. Στις μέρες μας ο παραδοσιακός καφενές τίνει να γίνει είδος προς εξαφάνιση, αφού βρίσκεται αντιμέτωπος με τον φορολογικό εφιάλτη. Το λειτουργικό κόστος, όπως δηλώνουν οι ιδιοκτήτες των καφενείων, είναι τεράστιο και πλέον αδυνατούν να ανταπεξέλθουν. Σε συνδυασμό με την μεγάλη φορολογική επιβάρυνση, πολλοί από αυτούς οδηγούνται σε αδιέξοδο. Παλεύω για να βγει. Για να καλυφθεί η εφορία. Δεν ζούμε για να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ζούμε για να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Ο τζίρος τους είναι συγκεκριμένος, όπως και οι κάτοικοι στο χωριό, εν αντιθέσει με τα καφενεία που βρίσκονται σε πιο τουριστικές και ανεπτυγμένες περιοχές. Δεν ξέρω, κάνουμε μέχρι 10 ευρώ. Και το κόστος λειτουργίας? 15 και μέσα. Δεν βγάλει. Πάμε για κλείσιμο. Αυτή τη στιγμή με τα πληρώνω γύρω στα 400 ευρώ το μήνα εφορία. Αυτό που ζητούν είναι να μειωθεί η φορολογία, η οποία είναι υψηλότερη τα τελευταία χρόνια, αλλά και οριζόντια, είτε πρόκειται για καφενείο στο χωριό, είτε για καφενέ στην κοσμοπολίτικη Μύκονο. Όχι, λίγο πολύ να το μειώσω. Διαφορετικά? Να πάω ένα λουκέτο. Δεν βγαίνει ο άλλος. Όταν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις πληθυσμιακά τους κατοίκους για να κρατήσεις και ένα μαγαζάκι που έχει ένας παππούς με ένα καφενεδάκι να μαζευτούν 4-5 άτομα, όχι για να φάει ψωμί αυτός, αλλά για να υπάρχει ζωή στο χωριό. Και μου το φορολογείς σαν να έχει κατάστημα στο Κολωνάκι. Πόσους πιάσανε με 500 μηχανές που να χτυπάνε διάφορα, πόσα μαγαζιά της Χέρμερ και τα λοιπά κλείσανε γιατί δεν χτυπάγαν αποδείξεις, και πας τώρα, εσύ, το κράτος, να κρατήσει ένα χωριδάκι με τι, ρε φίλε. Ας καταλάβει ο κύριος που είναι πάνω, να λέει τα μέτρα του, να τα μειώσει, όχι όλο να παίρνει. Να δώσει. Βλάκας είμαι, θα το κλείσω, θα πάω για ελιές και δεν μου πάρεις τίποτα. Άρα χάνει και από εκεί. Δηλαδή αν με κρατήσει, έστω 2-2, φασούλι το φασούλι γεμίζει σακούλι, αυτός θέλει να φάει όλο το σακούλι από έναν. Δεν γίνεται. Δύο μεροκάματα για να πάρεις μια Φεράρι. Δυστυχώς χάθηκε. Άλλοι δηλώνουν έτοιμοι για λουκέτο, άλλοι μετρούν αντίστροφα για τη σύνταξη, ενώ άλλοι με πείσμα και κόντρα στα σημεία των καιρών δηλώνουν αποφασισμένοι να τα κρατήσουν ανοιχτά για τους λιγοστούς έστω πελάτες τους. Πώς θα κλείνουν και πώς θα κλείσουν? Εγώ έχω πάρει απόφαση να αντέξω, σας το είπα, και θα αντέξω. Όση εφορία να βάλουν, ό,τι και να κάνουν, εγώ θα παλέψω. Μέχρι να πεθάνω, αυτό θα κάνω. Αφού μπήκα σε αυτό το χώρο, θα χορέψω. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Και ενώ τα καφενεία το ένα μετά το άλλο βάζουν λουκέτο, μαραζώνουν και τα χωριά, όπως λένε οι ίδιοι οι κάτοικοι. Άμα τα κλείσουμε και αυτά, τελειώσαμε. 5 νοματέοι, μας βλέπεις εδώ πέρα. Είμαστε 10 νοματέοι. Θα πας σε κάτι άλλα χωριαδάκια λίγο πιο πάνω, θα βρεις 5. Στο άλλο 6, στους άλλους 10. Γιατί τον φορολογείς το ίδιο? Γιατί του ζητάς τα ίδια, αφού δεν βγαίνει? Πού θα πάμε, θα κλειστούμε στα σπίτια μας? Με ψυχοφάρμακα θα τη βγάλουμε? Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Εδώ έπρεπε να έχει απαλλακτικό από την εφορία. Όχι μόνο οι επαγγελματίες, και εμείς σαν αγρότες. Ναι. Είναι υπερβολικά όλα αυτά. Πώς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε? Κάθε χρόνο περίπου 400 άνθρωποι πνίγονται στη θάλασσα. Η πνιγμή είναι μια μάστιγα δίχως τέλος, με δύο ακόμη ηλικιωμένους να αφήνουν την τελευταία τους πνοή ενώ κολυμπούσαν σε περιοχές της Μεσσηνίας. Οι ναυαγοσώστες που κάθε καλοκαίρι φρουρούν τις ακτογραμμές συνιστούν μεγάλη προσοχή στην τήρηση των μέτρων προφύλαξης.
Οι πνιγμοί λουόμενων στις ελληνικές θάλασσες αποτελούν καλοκαιρινή μάστιγα που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Χαρακτηριστικό είναι πως την περσινή χρονιά κατεγράφησαν 400 θάνατοι. Στη Μεσσηνία το τελευταίο 24ωρο έχασαν τη ζωή τους δύο ηλικιωμένοι. Μια 76χρονη υπήκοος Γαλλίας ανασύρθηκε νεκρή το πρωί της Παρασκευής στη Μεθόνη, ενώ λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα την τελευταία του πνοή άφησε ένας 89χρονος που κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή του Λαγκουβαρδού. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ναυαγοσωστικού κλάδου που είναι οι φρουροί των ακτογραμμών τα καλοκαίρια, το μεγαλύτερο ποσοστό των θανάτων αφορά κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους με επιβαρημένη υγεία. Γενικότερα έχουμε περισσότερα περιστατικά από 60-70 και άνω, διότι έχουν κάποια νοσήματα, τα οποία σίγουρα επιβαρύνονται με τη ζέστη ή αν συμβεί μια ανακοπή, αυτό καταλαβαίνετε ότι μπορεί να σε βρει και στη θάλασσα, δεν είναι ότι ευθύνεται η παραλία. Στην ομάδα υψηλού κινδύνου και τα παιδιά. Και τα μικρά παιδιά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, διότι μπορεί κάποιο μπρατσάκι να φύγει, να μην κολυμπήσουν σωστά. Γι' αυτό οι γονείς πρέπει να είναι πάντα δίπλα τους. Τώρα κάποια άνθρωποι που είναι εκεί 25 με 30-40 είναι λίγο πιο σπάνιο. Ο κίνδυνος ωστόσο ελοχεύει για όλους, γι' αυτό και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα προφύλαξης. Όχι όμως ότι δεν συμβαίνει και κάτι, διότι ο καθένας μας μπορεί να νιώσει μια διαθεσία, το οποίο μπορεί να είναι μέσα στη θάλασσα, να πιει λίγο νερό. Απλά πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τους ηλικιωμένους και τα μικρά παιδιά. Στις παραλίες του Δήμου Καλαμάτας η ναυαγοσωστική κάλυψη έχει ενισχυθεί με 12 πύργους, 12 ναυαγοσώστες, 2 επόπτες και 2 ναυαγοσώστες σε ταχύπλοα να επιτηρούν σε καθημερινή βάση την ακτογραμμή, αποτρέποντας κινδύνους και σώζοντας ζωές. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αν νιώσουμε μια διαθεσία, κατευθείαν είναι να έρθουν εδώ να μας ενημερώσουν, να τους βοηθήσουμε, να πάνε στη σκιά. Και καλό είναι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να μην κολυμπάνε μόνοι τους. Να έρχονται με μια παρέα ή να γνωρίζει κάποιος ότι έχουμε έρθει για μπάνιο, έτσι ώστε και κάτι να μας συμβεί, να μας αναζητήσει κάποιος. Να ενυδατωνόμαστε πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σίγουρα τις ώρες 2 με 5, εγώ θα πρότεινα να αποφεύγουμε, ειδικά τα άτομα που έχουν κάποια ενοσήματα όπως πρόβλημα με την καρδιά τους ή έχουν κάποιο βηματοδότη, καλό είναι να αποφεύγουμε αυτές τις ώρες που έχει πάρα πολύ ζέστη. Και σίγουρα ό,τι συμβεί να έρθουν να μας ενημερώσουν. Και θα περάσουμε τώρα στο αστυνομικό μας ρεπορτάζ, γιατί έχουμε κάποια περιστατικά μικροπαραβατικότητας σε Μεσσήνη αλλά και Καλαμάτα. Μαζί μας εσείς Τριάντο για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Εσείς, καλησπέρα. Καλησπέρα Χρήστο. Να ξεκινήσουμε από μια κλοπή που έλαβε χώρα στην πόλη της Καλαμάτας την Παρασκευή το περιστατικό αυτό, σε κατάστημα που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης. Ένας 29χρονος Ρωμά κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ενασχόληση του υπαλλήλου με την εργασία του και να βάλει χέρι στο ταμείο. Από αυτό λοιπόν κατάφερε να αποσπάσει και ένα σεβαστό ποσό, περίπου 150 ευρώ και να καταφέρει να φύγει. Βέβαια, εντοπίστηκε από τις αρχές αργότερα, συνελήφθη, διαπιστώθηκε ότι είχε κάνει αυτή την πράξη και δεν είχε μάλιστα ούτε δελτίο ταυτότητας μαζί του. Το χρηματικό ποσό έχει, μέρος του χρηματικού ποσού αυτού έχει αποδοθεί, διότι όπως καταλαβαίνεις υπήρξε ένα παράθυρο χρονικό το οποίο του επέτρεψε να κάνει... Να κάνει και τα έξοδά του. Να κάνει και τα έξοδά του, ναι. Η προανάκριση συνεχίζεται και είναι ένα ακόμη περιστατικό το οποίο έρχεται να προσθεθεί στην δύσκολη καθημερινότητα και των επαγγελματιών που έχουν να αντιμετωπίσουν τόσες δυσκολίες, έχουν να αντιμετωπίσουν και τους επιτίδιους ληστές, τους αυτούς οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τρόπο να κάνουν τη δική τους δουλειά. Και δυστυχώς είναι ένα θέμα που δεν μας κάνει εντύπωση πια. Συμβαίνει σχεδόν καθημερινά. Δυστυχώς, ναι. Είναι ένα καθημερινό φαινόμενο και στην περιοχή μας. Είναι οι συνθήκες τέτοιες που τα βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Στο αστυνομικό δελτίο είναι μία στις δύο περιπτώσεις, αν όχι καθολικά κυρίαρχες σε καθημερινή βάση. Και η επέμβαση πάντως της αστυνομίας είναι άμεση. Δηλαδή, μετά από αυτό είναι το πιο σημαντικό, βεβαίως. Συλλαμβάνονται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, δεν μεσολάβει σε μεγάλο χρονικό διάστημα από την πράξη μέχρι τη σύλληψη και είναι σίγουρα το καθησυχαστικό για τους επαγγελματίες ή για τα θύματα, τα όποια θύματα, ότι θα βρεθεί αυτός ο οποίος το έκανε, θα βρεθεί ο δράστης. Είναι το πιο σημαντικό. Και να περάσω τώρα και στην Καλαμάτα. Είχαμε άλλη μία. Στη Μεσσήνη αυτή τη φορά. Στη Μεσσήνη, με συγχωρείτε. Είναι μία διάρρηξη σε κατάστημα, σε ένα κέντρο εκδηλώσεων, όχι σε κατάστημα, συγγνώμη, στο πρωτοχιλιόμετρο Μεσσήνης Πύλου περίπου. Είναι γνωστό το κέντρο, στο οποίο δύο άνδρες, 43 και 46 ετών αντίστοιχα,
διέριξαν την είσοδο, μπήκαν στο κατάστημα και από αυτό κατάφεραν να κλέψουν και χρήματα αλλά και αλκοολούχα ποτά. Καταγράφηκε σε κάμερα όλη η πράξη τους, η όλη η ενέργειά τους. Πρωινές ώρες της Παρασκευής συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Μιλάμε για αλκοολούχα ποτά που αγγίζουν το ποσό των 1.500 ευρώ και χρηματικό ποσό περίπου 100 ευρώ. Μέρος αυτών βρέθηκαν, αποδόθηκαν, τα υπόλοιπα αναζητώνται με έναν τρόπο. Και όσο να είναι μεγάλη ζημιά, γιατί 1.000 ευρώ δεν είναι λίγα για μια... 1.500 ευρώ αλκοολούχα ποτά σημαίνει ότι σε έχει αδειάσει. Γιατί νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για πολλά ποτά, δεν μιλάμε για ένα-δύο μπουκάλια, οπότε καταλαβαίνεις για ένα κατάστημα, ένα κέντρο εκδηλώσεων, το οποίο πουλά τα ποτά, σίγουρα αποδυναμώνεται. Και σε μια περίοδο που τα κόστη λειτουργίας είναι στο Θεό, σίγουρα το να μην έχεις και τα απαραίτητα για να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου είναι σοβαρό το πλήγμα. Και πάλι εδώ έχουμε όμως την άμεση ενέργεια των αστυνομικών αρχών και την σύλληψη των δύο υπόπτων, ο ένας από την περιοχή του Κάμπου Αβίας, ο άλλος από την περιοχή της Καλαμάτας, οι οποίοι συνέπραξαν για να κάνουν, να κάνουν αυτή τη διάρρηξη και κλοπή. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, οπότε και εδώ μπαίνει με έναν τρόπο τέλος, όχι αίσιο, κατά μερικώς αίσιο. Τουλάχιστον συνελήφθησαν ύποπτοι. Αυτό, εκεί καταλήγουμε ότι συνελήφθησαν ύποπτοι, αποδόθηκε μέρος των κλοπημαίων και τελειώνει εδώ η υπόθεση. Σύση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Εμείς να αλλάξουμε θέμα. Με διακυμάνσεις κινείται η αγοραστική κίνηση στα εμπορικά καταστήματα, προβληματίζοντας τους επιχειρηματίες. Ο Αύγουστος, που συνηθίζει να είναι ο μήνας που κορυφώνονται οι αγορές, φέτος γίνεται το εντελώς αντίθετο. Παρόλο που διανύουμε περίοδο εκπτώσεων, οι καταναλωτές είναι φιδωλοί στις αγορές τους, παρόλο που το πρώτο δίμηνο του καλοκαιριού η κίνηση ήταν πολύ μεγαλύτερη. Οι επαγγελματίες ευελπιστούν να αλλάξει η κατάσταση και, όπως πάντα, είναι έτοιμοι να εξυπηρετήσουν και να προσφέρουν ποιοτικά κομμάτια στον κόσμο. Απότομη πτώση σημείωσε τον Αύγουστο η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα, παρόλο που οι προηγούμενοι μήνες είχαν κινηθεί σε πολύ καλά επίπεδα. Ευελπιστώ να ξανανεύει, να είμαστε στα περσινά πλαίσια και να είμαστε ικανοδικά. Γενικότερα το καλοκαίρι δεν ήταν όπως το περιμέναμε. Ο Αύγουστος έχει κίνηση από κόσμο, αλλά γενικότερα ο κόσμος είναι πολύ μαζεμένος και δεν έχει πολλή δουλειά. Οι καταναλωτές, όπως συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια, αγοράζουν τα απολύτως απαραίτητα. Με τον Αύγουστο να αποτελεί μεγάλη έκπληξη για τους επιχειρηματίες, αφού συνήθως είναι ο μήνας που η αγοραστική κίνηση κορυφώνεται. Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, σας είπα, ήταν πολύ καλά. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Ήταν ανωδικό. Είδαμε ξένο κόσμο. Και εδώ πέρα οι ντόπιοι και τα περίχωρα της Καλαμάτας βγήκανε, ψωνίσανε. Δεν ήταν αγχωμένοι. Θεωρώ ότι ο κόσμος έχει οικονομικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να μην ψωνίζουν, κοιτάζουν τα άκρως απαραίτητα. Γενικότερα στον Ιούνιο ήταν καλός μήνας και ο Ιούλιος, μπορώ να πω, δεν ήταν λίγο. Ο Αύγουστος έχει ένα θέμα. Οι περισσότεροι επιλέγουν κομμάτια τα οποία θα ξαναφορέσουν και, φυσικά, λόγω ζέστης και εποχής, καλοκαιρινά ρούχα. Τώρα δουλεύουν πολύ βερμούδα. Βερμούδα, τισέρτ, πουκάμισο, πάνε λίγο στο πιο ελαφρύ. Κάνει με τις ζέστες και αυτά δεν το πολύ αντέχουν και προτιμούν βερμούδες. Γενικότερα κοιτάζουν τα πιο απλά, κάτι που θα το ξαναβάλουν, γιατί έχουμε κάποια ρούχα για γάμους και όλα αυτά, αλλά κοιτάζουν κάτι που μπορούν να το ξαναφορέσουν πάλι, να μην το κλείσουν στην ντουλάπα. Ακόμη και οι τουρίστες, που συνήθιζαν να αγοράζουν ποιοτικά ρούχα από τα τοπικά καταστήματα της Καλαμάτας, φέτος, σύμφωνα με τους επαγγελματίες, οι αγορές τους ήταν φιδωλές. Έχουν έρθει τουρίστες, αλλά και αυτοί δεν είναι από τους τουρίστες που έχουν την οικονομική άνεση. Οι θερινές εκπτώσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Αυγούστου, με τα ποσοστά να ξεκινούν από 30% και να αγγίσουν ακόμη και το 70%. Τώρα έως 50% είναι τα ρούχα, δεν έχουν πολλά περιθώρια, είναι ελληνικές εταιρείες, είναι καλά τα ρούχα, αλλά βάζουμε και 50%. Τόσο μας ξεκινάνε από 30, 40, 50 και κάποια ήδη ακόμα περισσότερο. Φέτος, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φαίνεται πως η αγορά έχει πολλές διακυμάνσεις, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πιέζονται περισσότερο, αφού η φορολογία και οι υποχρεώσεις, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, έχουν αυξηθεί κατά πολύ, την ώρα που η κίνηση σημειώνει πτώση. Η φορολογία, το ρεύμα είναι ο μεγάλος ο βραχνάς, όλα είναι αντιμέτωπα με τις επιχειρήσεις και ειδικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αγκομαχάμε να επιβιώσουμε. Τώρα οι πολυεθνικές, για αυτούς δουλεύουμε λογικά. Και εκεί πάνε όλα τα χρήματα, δυστυχώς. Έχουν και προσφορές για όλο το χρόνο και έχω πει ότι έχουν πολύ καλύτερες ποιότητες από τις αλυσίδες. Είναι εξαιρετικές ποιότητες και στα γυναικεία και στα αντρικά και πρέπει να το πιστεύουμε, να προτιμούν τις τοπικές επιχειρήσεις και να επιβιώνουν. Γιατί αν κλείσουμε εμείς, έχουν τελειώσει τα πάντα. Έχει σταματήσει η ρόδα να γυρνάει.
Ο τουρισμός χρειάζεται όραμα, σχέδιο και δράση και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η περιφέρεια Πελοποννήσου, αναπτύσσοντας ένα νέο διατομιακό μπραντ που θα εστιάζει σε κάθε συγκριτικό πλεονέκτημα και σημείο επαφής των περιοχών της με τα κοινά. Τα βήματα που ήδη έχουν προχωρήσει εξειδίκευσε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού μιλώντας στην τηλεόραση Best για τη φετινή τουριστική σεζόν. Βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Πελοποννήσου και του τουριστικού της προϊόντος αναμένεται να αποτελέσει το διατομιακό μπραντ που ήδη βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού από την Περιφερειακή Αρχή. Ένα μπραντ που, όπως εξήγησε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, είναι κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού της περιφέρειας. Αυτό το μπραντ θα είναι διατομιακό. Αυτό το μπραντ θα έχει σαν στόχο να εκμεταλλευτεί όλα τα σημεία επαφής της περιφέρειας Πελοποννήσου και της δραστηριότητάς της με τα εξωτερικά κοινά. Και αυτό το brand θα είναι το βασικό όχημα για να αναπτύξει το awareness, δηλαδή την έλλειψη αναγνωρισιμότητας της Πελοποννήσου ως ένας πιθανός τουριστικός προορισμός για τις διακοπές διαφόρων κοινών. Ο τουρισμός χρειάζεται όραμα, σχέδιο και δράση. Και προς αυτή την κατεύθυνση η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ήδη προχωρήσει σε ενέργειες εστιάζοντας σε τομείς που έως τώρα υστερούσαν. Εμείς, θα σας έλεγα τώρα, έχουμε ενεργοποιήσει τις 2-3 βασικές στρατηγικού χαρακτήρα πολιτικές, οι οποίες σε κάποιο βαθμό, τέλος πάντων, να το πούμε απλά, πονούσαν ή υστερούσαν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που είναι η ίδρυση και η εγκατάσταση ενός DMO, που το συζητάμε διαρκώς και το αναφέρουμε, ή Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, ελληνιστή, τέλος πάντων. Εμείς έχουμε προχωρήσει από τη διαδικασία. Το Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη, με πρωτοβουλία του Υπουργείου, εδώ ως προς τον χρόνο, θα υπογράψουμε το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού. Θα πάρουμε και ειδική τεχνική βοήθεια από το Υπουργείο για να εγκαταστήσουμε αυτόν τον οργανισμό. Και αυτό είναι ένα σπουδαίο στοίχημα, αφορά στην Πελοπόννησο, αλλά είναι και ένα στοίχημα σε εθνικό επίπεδο, το πώς θα μπορέσουμε αυτός ο οργανισμός να λειτουργήσει αποδοτικά, να μπορέσει να αναπτύξει τη συμπράξη μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και όσο δυνατόν τη μεγαλύτερη ευθυγράμμιση των εταίρων του τουριστικού οικοσυστήματος. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και στον τομέα της έρευνας και ανάλυσης, που είναι αυτό που ονομάζουμε περιφερικά παρατηρητήρια τουρισμού. Και σε αυτό το κομμάτι έχουμε ενεργοποιηθεί και αυτό το κομμάτι μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να εκκινήσει ως διαδικασία εγκατάστασης. Στη διαπίστωση πως διανύουμε μια χρονιά με πολλές και διαφορετικές συνιστώσεις, οι οποίες έχουν επηρεάσει σημαντικά τις τουριστικές ροές και προς την Πελοπόννησο, προχώρησε ο Θανάσης Μιχελόγκωνας, τονίζοντας πως τα δεδομένα έως τώρα δεν επιβεβαιώνουν τις αρχικές προσδοκίες. Είναι μια σεζόν η οποία έχει διάφορους παράγοντες οι οποίοι δεν ξέρουμε πως μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα. Είμαστε ένας προορισμός ο οποίος, στον οποίο μάλλον οι μεταπεί επισκέπτες παίζουν σημαντικό ρόλο. Άρα, εδώ ξέρουμε όλοι ποιες είναι οι δυσκολίες και δεν έχουμε εικόνα το πώς θα επηρεάσει αυτό. Επίσης, υπάρχει το θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Υπάρχει το θέμα της, ας το πούμε, της ανισορροπίας που θεωρείται ότι ακόμα υπάρχει σε επίπεδο post-COVID, ότι δεν ισορροπήσει η αγορά δηλαδή όπως είχε ισορροπήσει πριν την πανδημία. Και όλα αυτά μένουν να δούμε πώς θα επηρεάσουν. Στο μέτωπο της υγείας, ανησυχία και στη χώρα μας έχει προκαλέσει η ευλογιά των πιθήκων μετά την καταγραφή κρούσματος στη Σουηδία, με τον Ιωδή να προχωρά σε συστάσεις προς τους πολίτες που σκοπεύουν να ταξιδέψουν σε πληγήσιες περιοχές και να ανακοινώνει τη λειτουργία 5 νέων εμβολιαστικών κέντρων. Μετά το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων επί ευρωπαϊκού εδάφους, έντονη είναι η ανησυχία για την εξάπλωση του ιού σε περισσότερες χώρες. Όπως είπε και η διευθύντρια του ECDC, περιμένουμε περισσότερα εισαγόμενα κρούσματα και ειδικά από άτομα που επισκέπτονται τις περιοχές που είναι επηρεαζόμενες αυτή τη στιγμή και ειδικά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και μάλιστα εκεί αναφέρεται σε μερικά site ότι αύξησε τον κίνδυνο το ECDC σε μέτριο, ειδικά όμως για τους επισκέπτες σε αυτές τις περιοχές. Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας εξήγησε πώς μπορεί να εισαχθούν κρούσματα στην Ευρώπη και την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι ο ιός έχει μεγάλο χρόνο επώασης. Εισαγόμενα κρούσματα το λέμε. Ναι. Και το λέει και όλη η Ευρώπη, το λέει και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το λέμε και εμείς. Ενδεχομένως από άτομα είτε που εργάζονται εκεί και θα επιστρέψουν πίσω, είτε που επισκέπτονται περιοχές που αυτή τη στιγμή υπάρχουν κρούσματα, είτε στον Κονγκό είτε στις γειτονικές χώρες, τέσσερις γειτονικές. Θα μπορούσαν να μεταφέρουν. Θα μπορούσαν να γυρίσουν πίσω. Και εφόσον εκτεθούν σε άτομα τα οποία ήδη νοσούν εκεί, με οποιοδήποτε τρόπο εκτεθούν, είτε στενή επαφή, είτε σεξουαλική επαφή, ενδεχομένως να κολλήσουν και να μεταφέρουν πια, γιατί έχει μεγάλο χρόνο επώασης, να έρθουν εδώ υγιείς και μετά να εκδηλώσουν το νόσημα ενώ είναι στην Ελλάδα. Και όσοι εμφανίσουν συμπτώματα θα πρέπει άμεσα να απευθυνθούν σε γιατρό. Μεγάλο ποσοστό στα παιδιά. 40% περίπου των κρουσμάτων. Και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό με μετάδοση μέσα στην οικογένεια. Να σκεφτούμε λίγο τις συνθήκες ότι είναι μεγάλος συγχρονισμός σε αυτές τις οικογένειες. Και αν ξεκινήσει κάποιος από ένα σεξουαλικό δίκτυο, επίσης το Κονγκό, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκού είναι και πολύ ψηλή επίπτωση των σεξουαλικών νοσημάτων και του AIDS. Άρα, αν ξεκινήσει κάπως έτσι,
πάει στην οικογένεια, μετά μεταδίδεται με άμεση επαφή, στενή επαφή, πάλι σε μέλη της οικογένειας και σε παιδιά. Όσον αφορά στον εμβολιασμό, προς το παρόν η σύσταση είναι μόνο για τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί αυτή η έξαρση κρουσμάτων. Προς το παρόν η συστάση μας είναι μόνο οι ομάδες υψηλού κινδύνου. Και ακόμα και αυτούς που επισκέπτονται εκεί πάλι, πάλι ομάδες υψηλού κινδύνου, είτε εδώ είτε εκεί. Θα μείνουμε εκεί και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο φαινόμενο. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε το χάρτη επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς για αύριο. Μαζί μας είναι ξανά η Σύση Τριάντου. Σύση, ξεκαλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι. Υψηλός ο κίνδυνος για αρκετές περιοχές. Πολύ υψηλός για πολύ συγκεκριμένες τρεις περιφέρειες. Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, με την Εύβοια να βρίσκεται στο επίκεντρο. Και την περιφέρεια της Κρήτης. Αυτές οι τρεις βρίσκονται στην κατηγορία 4, που σημαίνει ότι για αυτές ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλότερος. Αντιθέτως, η περιφέρεια της Πελοποννήσου στο σύνολό της είναι στο κίτρινο, στην κατηγορία 3. Παραμένει υψηλός, όχι πολύ υψηλός. Δεν είναι μεγάλες οι διαφορές. Μία σπίθα γίνεται φωτιά. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Έχουμε και τις συστάσεις από την πολιτική προστασία, από την Γενική Γραμματεία. Σε όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί, ιδίως αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με γεωργικές εργασίες, να τις αποφύγουν. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ελοχεύει ο κίνδυνος, ότι έχει να κάνει με κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών, υπολοιμάτων, καθαρισμού, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες. Όλα αυτά καλό θα είναι να τα αποφύγουμε, να προσέξουμε πάρα πολύ και αν και εφόσον αντιληφθούμε κάτι, να καλέσουμε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία, την παρέμβαση της οποίας έχουμε δει να καθίσταται σωτήρια σε πολλές των περιπτώσεων. Έχουμε δει και αρκετές πυρκαγιές και στην περιοχή μας και η άμεση επέμβαση επίγειων και αρκετές φορές εναέριων δυνάμεων. Έχουμε δει ότι έχει αποσωβήσει τον κίνδυνο από τις πρώτες ώρες για να αποφύγουμε και τις μεγάλες καταστροφές. Γιατί 5 στρέμματα εδώ, 10 στρέμματα εκεί, 20 παραπέρα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι μεγαλώνουν αυτές. Γίνονται όλο και περισσότερες οι καταστροφές και τα πλήγματα θα τα πληρώσουμε μελλοντικά. Και αν παρατηρήσουμε στο σύνολο του καλοκαιριού, η Μεσσηνία και γενικότερα η Πελοπόννησος είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο επικινδυνότητας. Στο σύνολο του, νομίζω όλο τον Ιούλιο και το μεγαλύτερο μέρος του Αυγούστου μέχρι τώρα που τον περπατάμε, ήμασταν συνεχώς κόκκινο-κίτρινο, ήμασταν σε υψηλές αποχρώσεις, πορτοκαλί. Είχαμε και τον παρατεταμένο καύσωνα που ακόμα έχουμε ζέστελα και προς τον Ιούλιο. Την απουσία βροχών. Είμαστε από μία περίοδο χειμώνα που δεν έδωσε κι αυτός βροχές. Διανύουμε δύσκολες εποχές και βλέπουμε και, αν θέλεις, και μία έλλειψη του αισθήματος ευθύνης από πάρα πολλούς. Απουσιάζει αυτό το αίσθημα. Και το πληρώνουμε κάθε φορά. Βλέπουμε και τα διοικητικά πρόστιμα κατά περιπτώσεις να πέφτουν. Αλλά δεν είναι η ουσία να φάμε το πρόστιμο, η ουσία είναι να προσέξουμε και να μην κάνουμε τη ζημιά. Η πρόληψη λοιπόν είναι ευθύνη όλων μας και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Είτε θέλουμε να κάψουμε σήμερα τα κλαδιά, μπορούμε να τα κάψουμε κάποια άλλη μέρα. Να το κάνουμε λίγο πιο προσεκτικά. Να είμαστε λίγο πιο υπεύθυνοι. Δεν θα πειράξει. Καλό θα κάνει. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Σύση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς θα παραμείνουμε στο θέμα της πυροπροστασίας, καθώς στην Ελλάδα για την πολιτική προστασία και την κλιματική κρίση το Ταμείο Ανάκαμψης διαθέτει πάνω από 556 εκατομμύρια ευρώ και έχουν ωστόσο απορροφηθεί μόλις 5,34 εκατομμύρια. Τα ενταγμένα έργα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο Ελλάδα 2.0 περιλαμβάνονται συνολικά 24 έργα, για τα οποία ωστόσο δεν έχει δηλωθεί ως τα τέλη του πρώτου τριμήνου καμία δαπάνη. Δαπάνες που αντιστοιχούν σε ποσοστό απορρόφησης μόλις 1% έχει πραγματοποιήσει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως και το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Ο προϋπολογισμός για 24 έργα που αφορούν στην πολιτική προστασία και την πρόληψη των πυρκαγιών ξεπερνά το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ οι πραγματικές δαπάνες, δηλαδή οι πληρωμές τους αναδόχους ώστε να ολοκληρωθούν τα έργα, είναι μόλις 5,34 εκατομμύρια ευρώ. Όπως επισημάνθηκε από την τελευταία έκθεση του Ινστιτούτου 1 και του Παρατηρητηρίου για το Ταμείο Ανάκαμψης που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο, η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την πολιτική προστασία και την πρόληψη των πυρκαγιών φτάνει μόλις το 1% του σχετικού προϋπολογισμού, παρά τις κατά καιρούς κυβερνητικές διακηρύξεις ότι τα έργα του προγράμματος Αιγής προχωρούν και έχουν συμβασιοποιηθεί.
με την τελευταία επικαιροποίηση να γίνεται στις 31 Μαρτίου στους πίνακες του Ελλάδα 2-0. Η κατάσταση παραμένει ίδια, αφού σε κομβικά έργα οι προβλεπόμενες πιστώσεις για το 24 είναι μηδενικές. Στον πίνακα, στον οποίο καταγράφονται τα ενταγμένα έργα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο Ελλάδα 2-0, περιλαμβάνονται συνολικά 24 έργα. Μεταξύ αυτών, για τα οποία δεν έχει δηλωθεί ως τα τέλη του πρώτου τριμήνου καμία δαπάνη, περιλαμβάνονται η προμήθεια σταθμών επικοινωνιών εκτάκτου ανάγκης και παροχής κλιματικών δεδομένων περιοχών ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού 23,5 εκατομμυρίων ευρώ, η προμήθεια μετεωρολογικών σταθμών 6,2 εκατομμύρια ευρώ, η αγορά οχημάτων για την πολιτική προστασία και εθελοντικών οργανώσεων προϋπολογισμού 44,3 εκατομμυρίων ευρώ, η προμήθεια 11 αμφίβιων μονοκινητήριων αεροσκαφών πυρόσβεσης για τα νησιωτικά συμπλέγματα 78,3 εκατομμύρια ευρώ, η αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων για το πυροσβεστικό σώμα προϋπολογισμού 80,6 εκατομμυρίων ευρώ, η αγορά ελικοπτέρων βαρέως τύπου για υγειονομικές αποστολές και για τη μεταφορά της ομάδας διαχείρισης περιστατικών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προϋπολογισμού 174 εκατομμυρίων ευρώ. Τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Πολιτικής Προστασίας αναφέρουν πως το 55% του προγράμματος υγιής που υλοποιείται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και έχει ανατεθεί στο ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη συμβασιοποιηθεί ή βρίσκεται προς τελική υπογραφή με οριστικούς αναδόχους. 3 χρόνια μετά την έναρξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Αντεκτικότητας για την Πολιτική Προστασία έχουν πέσει υπογραφές για το 17,7% των έργων, ενώ 37% βρίσκεται στη φάση της προσυμβασιοποίησης και το 45% ακόμα βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης των προσφορών. Μεταξύ άλλων, ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου 1 σημειώνει πως το 1% σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει πραγματικές δαπάνες επί των διαθέσιμων δαπανών και υπάρχουν πόροι που λιμνάζουν. Δεδομένου ότι η απόσταση μεταξύ συμβασιοποίησης και παράδοσης αποπληρωμής ενός έργου είναι τουλάχιστον 2-3 χρόνια, γεννώνται ερωτηματικά για το αν θα έχουν έγκαιρα ολοκληρωθεί πριν τη λήξη του προγράμματος του ΤΑΑ το 2026. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα για να δούμε ορισμένες εικόνες από τη μαγευτική λίμνη Κοτήχη που βρίσκεται στη βορειοδυτική Πελοπόννησο, στην Ηλία συγκεκριμένα, οι οποίες παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Χρώμα Ελλάδα στη ΣΕΡΤ. Στα νέα από τον κόσμο, συνεχίζεται η προέλαση των Ουκρανικών δυνάμεων στα ρωσικά εδάφη, με τη Μόσχα να καταγγέλει ότι στο Κούρσκ χρησιμοποιήθηκαν αμερικανικοί πύραυλοι. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Τουρκία εξαιτίας δασικών πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει, με τον Υπουργό Γεωργίας και Δασών να ανακοινώνει ότι 69 από τις φωτιές έχουν τεθεί υπό έλεγχο, αλλά υπάρχουν ακόμη 6 νέες ενεργές. Από την άλλη, SpaceX εκτόξευσε με επιτυχία πύραυλο με μεγάλο φορτίο. Ο αρχηγός του Ουκρανικού στρατού ενημέρωσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την εξέλιξη της επίθεσης στο Κούρσκ, λέγοντας πως οι ένοπλες δυνάμεις προχωρούν από 1 μέχρι 3 χιλιόμετρα μέσα στα ρωσικά εδάφη. Το Κίεβο ισχυρίζεται ότι έχει καταλάβει 82 οικισμούς σε μια περιοχή έκτασης 1.150 τετραγωνικών χιλιόμετρων.
Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως στόχος της επιχείρησης είναι να καταστραφούν οι γραμμές ανεφοδιασμού των Ρώσων, να προκληθούν σοβαρές απώλειες στις ρωσικές δυνάμεις και να πάρει ανάσες η ουκρανική άμυνα. Οι Ουκρανοί κατέστρεψαν δύο πολύ σημαντικές γέφυρες στην περιοχή του Κούρσκ, με τη Μόσχα να καταγγέλει ότι χρησιμοποιήθηκαν αμερικανικοί πύραυλοι για αυτά τα χτυπήματα. Η καταστροφή της μίας γέφυρας έχει προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στην εκένωση της περιοχής του Γκλούσκοφ, όπου μένουν πάνω από 20.000 Ρώσοι, όπως αναφέρει το Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Παράλληλα, το Κίεβο ανακοίνωσε ότι κατέριψε και τα 14 ντρόουν που είχε εκτοξεύσει τη νύχτα η Ρωσία με στόχο να πλήξει ουκρανικές περιοχές. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού παραμένει η Τουρκία λόγω των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο Υπουργός Γεωργίας και Δασών, Ιμπραχήμ Γιουμακλή, ανακοίνωσε ότι οι φλόγες στην ιστορική Χερσόνησο της Καλλίπολης τέθηκαν υπό έλεγχο. Ωστόσο, μια σοβαρή πυρκαγιά στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας συνεχίζει να μένεται για τρίτη ημέρα. 69 από τις πυρκαγιές έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Υπάρχουν 6 ενεργές πυρκαγιές, υπογράμμισε ο Τούρκος Υπουργός και ζήτησε από τους πολίτες να επιδείξουν την απαραίτητη ευαισθησία για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Όπως σημείωσε, η κατάσταση συναγερμού συνεχίζεται έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Τα ξημερώματα, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής από εδάφους και αέρος έπεσαν ξανά στη μάχη με τις φλόγες για την πυρκαγιά που αναζωπυρώθηκε στον ορεινό όγκο της βόρειας συνοικίας του Κορδελιού στη Σμύρνη και έφτασε σε κατοικημένες περιοχές. Το έργο των πυροσβεστών δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι. Οι φλόγες έκαναν κόκκινο τον ουρανό της Σμύρνης, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική εξαιτίας του καπνού. Στο Κορδελιό απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους οι κάτοικοι σε δύο συνοικίες, ενώ από την αντίθετη πλευρά του ορεινού όγκου προς την πλευρά του Αηδηνίου εκενώθηκε άλλο ένα χωριό. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, μέχρι στιγμής έχουν καεί 16 σπίτια, ενώ το απόγευμα η φωτιά είχε κάψει εγκαταστάσεις στη βιομηχανική ζώνη. Η SpaceX εκτόξευσε μια πολύ σημαντική αποστολή με 116 αντικείμενα από 9 διαφορετικές εταιρείες. Ο πύραυλος Falcon 9 απογειώθηκε από τη διαστημική βάση Vandenberg στην Καλιφόρνια. Η συγκεκριμένη εκτόξευση είναι η 80η που πραγματοποιεί η SpaceX φέτος και πάνω από το 70% των δορυφόρων που μεταφέρει θα αναπτυχθούν για να ενισχύσουν το δίκτυο επικοινωνιών της Starlink. Μεταξύ των αντικειμένων που μεταφέρονται είναι και ένα ειδικό τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και διάφορα τεχνολογικά εργαλεία. Με το πρώτο φως, ένας ολόκληρος νομός ανασένει. Ξεκινά να κινείται και συνεχίζει δυνατά να παράγει, να δημιουργεί, να προσφέρει. Καλημέρα. Για αυτή την επαφή που δίνει ζωή. Για αυτή την επιλογή που έχει ποιότητα. Για αυτή τη στιγμή που έχει αξία. Ευχαριστώ. Στηρίζω τον τόπο μου. Επιλέγω Μεσσηνία. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπουργίτης Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτης Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους όσοι εργάστηκαν σήμερα για την ενημέρωσή σας, καλό σας βράδυ.